Ένα σημαντικό κριτήριο για να κρίνει κανένας ένα νομοσχέδιο είναι για το ποιος το στηρίζει και ποιος διαφωνεί. Και δεν εννοώ σε πολιτικό επίπεδο, γιατί εκεί τα πράγματα είναι σύνθετα και ολίγον υποκριτικά. Αλλά εννοώ σε αυτό που λέτε όλοι σας και επιπηλάτε οι κοινωνικοί εταίροι. Καλά δεν τρέπεστε, εσείς που παριστάνετε τους αριστερούς. Είναι εταίρος ο εργάτης με το βιομήχανο? Ή είναι σε αντίθεση, έχουν αντιθέμενα συμφέροντα? Είναι ο ναυτεργάτης με τον εφοπλιστή? Κοινωνικοί εταίροι, πιπηλάτε και στην εργατική τάξη και στον κόσμο ότι τέλος πάντων είναι συνέτεροι όλοι, ο εκμεταλλευτής με τον εκμεταλλευόμενο? Λέω λοιπόν από άποψη εργοδοτικών οργανώσεων και εργατικών, συνδικάτων, ομοσπονδιών κλπ. Ποιος το υποστηρίζει? Πρώτος, ΕΣΕΒ. Συγχαρητήρια στην κυβέρνηση. Ο διευθυντής δε του τομέα απασχόλησης και αγοράς εργασίας του ΣΕΒ μίλησε κυριολεκτικά σαν υπουργός. Ο ένας έκοβε, ο άλλος έραβε. Συμπλήρωσε τον κύριο Χατζηδάκη σε πάρα πολλά για να δείξει την αναγκαιότητα αυτού του νομοσχεδίου και το πόσο καλό είναι. Γιατί άραγε? Το έκανε αυτό γιατί ενδιαφέρεται να χτυπήσει την ανεργία? Όχι. Γιατί θα αντλήσει φτηνό ευέλικτο εργατικό προσωπικό από τη δεξαμενή του 1,1 εκατομμυρίου ανέργων, που είναι περισσότεροι παρά τα όσα λέτε. Με βάση το πώς τους μετράτε, αν δουλεύει ένας μια φορά τη βδομάδα, δεν είναι άνεργος. Δεύτερος, που το υποστήριξε ήταν όλοι οι εκπρόσωποι των ενώσεων των επιχειρηματικών ομίλων, των κέντρων κατάρτισης και επανακατάρτισης, παρά τις κάποιες διαφωνίες που είχαν, και αυτό αφορά το ποιος θα πάρει και τι και με ποιους όρους. Γιατί άραγε το υποστηρίζουν? Γιατί οσμίζονται μεγάλα κέρδη από τη μετατροπή του ΟΑΕΔ σε σύγχρονο δουλεμπορικό γραφείο, γιατί τέτοιο γίνεται εκτός των άλλων, γιατί αντιλαμβάνονται ότι τα δισεκατομμύρια από την κατάρτιση και την επανακατάρτιση, από τα χρήματα των εργαζομένων δηλαδή, και του Ταμείου Ανάκαμψης, και αυτά των εργαζομένων είναι, της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προϊονίζουν μεγάλα και τεράστια κέρδη. Αυτοί το υποστήριξαν. Ποιοι ήταν αντίθετοι? Ήταν αντίθετοι σωματεία, ομοσπονδίες, εργαζόμενοι και πρώτα απ' όλα οι εργαζόμενοι στον ΟΑΕΔ, οι ίδιοι, που τους τσακίσατε στο ξύλο γιατί πήγαν να συνεδριάσουν πού? Στον χώρο της δουλειάς τους. Γι' αυτό τους χτυπήσατε. Γιατί αυτοί το κάνουν? Γιατί το καταδικάζουν και δεν συμφωνούν? Μήπως, κύριε Χατζηδάκη, επειδή θέλουν να καλύψουν τους καταχραστές? Σας τα είπα, καλά δεν τρέπεστε? Από το 1 εκατομμύριο, 1,1, 40.000 θέλετε? 40. Να φτάνετε στην κατάντια να ονομάζετε καταχραστές τους εργαζόμενους και αυτούς που διαφωνούν με το τι κάνετε? Είναι δυνατόν να βγαίνει ο Πρωθυπουργός από αυτό το βήμα και να λέει ότι είναι εγγεγραμμένοι στο μετρό άνθρωποι που έχουν 250.000 εισόδημα? Πόσοι είναι? Πέστε μας. Πόσοι είναι? Ένας. Με 250.000. Και ξέρετε κάτι? Αυτός που έχει 250.000, το είπα και χθες, το λέω και σήμερα, θα χρησιμοποιήσει το μετρό? Θα χρησιμοποιήσει το λεωφορείο? Γιατί αυτά είναι. Τα προνόμια θα πάει με τον κοινωνικό τουρισμό? Ξέρετε πόσο αναβαθμισμένος είναι και πόσο κομμένος. Είναι ντροπή δηλαδή αυτά τα πράγματα. Πέστε ότι υπάρχουν αυτά τα στοιχεία και εσείς δεν φτάνε έτσι, εσείς φταίτε. Όλα αυτά τα χρόνια εσείς δεν κυβερνούσατε. Επομένως, μιλάτε τώρα για τη στήριξη των ανέργων. Πόσων ανέργων? Πόσο στηρίζετε? Είναι 1,1 εκατομμύριο. Πόσοι παίρνουν επίδομα? 120.000 με ταβάνι 200. Άκουσα τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας του ΟΑΕΔ. Να πούμε 200.000. Ποιος οι υπόλοιποι? Πώς ζουν? Πόσο στηρίζονται? Με 400 ευρώ? Συζητέ. Το μήνα ζείτε με 400 ευρώ. Η μακροχρόνια πόσα παίρνουν? 200 ευρώ. Έσχος. Έσχος και ντροπή. Και μάλιστα τα παίρνουν για πολύ συγκεκριμένο χρόνο, για να μην τρώω το χρόνο. Ό,τι και να πείτε, σε καμιά καπιταλιστική χώρα, στο καπιταλιστικό σύστημα, ποτέ, μα ποτέ, δεν μηδενίστηκε η ανεργία. Την συνοδεύει τον καπιταλισμό όπως το καβούκι τη χελώνα.
Πού καταπολεμήθηκε και μηδενίστηκε? Στο σοσιαλισμό. Δώστε μου 3 λεπτά για να τελειώσω. Και αυτή είναι η διέξοδος. Για μια άλλη κοινωνία. Όπου δεν θα είναι ζητιάνοι στην εργασία. Όπου δεν θα είναι άνεργοι. Όπου δεν θα ζουν στη φτώχεια. Όταν υπάρχει απίστευτος πλούτος που μαζεύεται σε λίγα χέρια. Γιατί είναι η λύση? Γιατί η δική μας αντίληψη και ο σοσιαλισμός κινείται με βάση τις ανθρώπινες ανάγκες, με πρωταγωνιστή αυτόν που παράγει τον πλούτο και όχι αυτόν που τον κλέβει, γιατί μπορεί να καλύψει ιδιαίτερα σήμερα όλες τις ανάγκες των εργαζομένων. Βέβαια, για να ξεκαθαρίσουμε, δεν τα παραπέμπουμε εκεί, αλλά παλεύουμε και μέσα από το εργατικό κίνημα να πείσουμε τον κόσμο να αγωνιστεί ώστε να αποσπάσει κάποιες κατακτήσεις, αλλά οριστικά δεν λύνεται το πρόβλημα. Και να πούμε και κάτι ακόμα. Τι είναι αυτό το νομοσχέδιο, σε ποια κατεύθυνση κινείται? Το είπε πολλές φορές ο κ. Χατζηδάκης, αυτό είναι σωστό που είπε. Ότι κινείται μέσα στα πλαίσια της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενεργητική απασχόληση. Έτσι δεν λέει? Έτσι δεν γίνεται και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες? Γιατί απορείτε? Και έρχεστε εδώ και διαφημίζετε τον εγκληματία, το φωνιά των εργατικών δικαιωμάτων, ότι είναι καλύτερος ο ένας από τον άλλον. Πέστε μας, αυτό δεν γίνεται παντού με τις εργασιακές σχέσεις? Μετά μπορεί να είναι λίγο υψηλότερα τα ταμεία ενεργείας, γιατί ένα άλλο το επίπεδο ανάπτυξης εκεί και μπορούν και δίνουν κάτι. Αλλά όμως συνολικά αυτή είναι η στρατηγική που έρχεται όλοι σούμπιτοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και που κι εσείς θα την εφαρμόσετε ίσως με κάποια επιμέρους, που μάλλον αυτά αποκλείονται από ό,τι έχει δείξει. Έτσι λοιπόν, θέλει να εξασφαλίσει φθηνούς, ευέλικτους εργαζόμενους, να θεσμοθετήσει μηχανισμούς για να το επιβάλλουν. Αυτό κάνει το νομοσχέδιο. Και επίσης να προωθήσουν τα ονομαζόμενα κοινωνικά κονδύλια, κάμποσα δισεκατομμύρια δηλαδή, για να μην τρώω το χρόνο, που θα δεκαπλασιαστούν και που θα πάνε πού? Θα πάνε στους ομίλους της επανακατάρτισης, θα πάνε στις επιχειρήσεις. Ουσιαστικά δηλαδή ταΐζεται κι άλλο και με αυτά τα χρήματα που είναι χρήματα των εργαζομένων, και για να τα επιβάλλετε τι κάνετε? Θέλετε με τη βία κυριολεκτικά να επιβάλλετε στους εργαζόμενους να δεχθούν όλους τους όρους ότι του πει ο ΑΕΒ, αλλιώς διαγράφεται, όπως το λέτε σήμερα, η ΠΕ, χωρίς να πάρετε υπόψη, έχει τίποτα ασφαλιστικές δικλείδες για το πόσο θα πληρώνετε, για το πόσες ώρες θα δουλεύει? Όχι. Ό,τι θέλει η εργοδοσία. Να την προσφέρετε από εκεί και όποιος δεν πάει, σβήνεται από το Μητρό και διαφημίζεται το 50%. Αλλά δεν λέτε ότι είναι παγίδα. Δεν λέτε ότι αν απολυθεί ο εργαζόμενος, δεν υπολογίζεται ο χρόνος εργασίας. Είναι έτσι ή δεν είναι? Είναι. Και επομένως μετά, αν τον απολύσει ο εργοδότης, διαγράφεται από οποιοδήποτε επίδομα μπορεί να υπάρχει. Και αν πάρει υπόψη κανένας το τι συμβαίνει, ξέρετε τι συμβαίνει στην κοινωνία? Ξέρετε με το νόμο τερατούργημα που φέρατε ότι αυξάνοντας το δοκιμαστικό χρόνο από 2 μήνες σε 12, τον 11ο τους απολύουν? Δεν το ξέρετε αυτό? Και φέρατε και ένα άλλο τερατούργημα. Για να αποδείξει ο εργαζόμενος την ευθύνη, μάλλον της απόδειξης, ότι είναι παράνομη η απόλυση, τη φέρει ο εργαζόμενος. Και πάει να πάει στα δικαστήρια και ακόμα και αν το κερδίσει, μπορεί η επιχείρηση να μην τον προσλάβει. Αυτά, για αυτά τι έχετε να πείτε? Πώς απαντάτε σε αυτά? Το παζλ βέβαια συμπληρώνεται και με το ιδεολόγημα της ατομικής ευθύνης. Λες και το να βρει δουλειά ο άνεργος είναι υπόθεση δική του μόνο. Δεν είναι υπόθεση του κράτους, ούτε πρέπει το κράτος να εξασφαλίζει, αλλά αυτό το βάζετε για να πέσει και εκεί η καρμανιόλα. Γιατί κάποιοι δεν θα πάνε, κάποιοι δεν θα δεχτούν κιόλας. Να μην ξαναπώ το παράδειγμα του γερμανικού ΑΕΒ που έστειλε σερβίτορα να δουλέψει σε οίκο ανοχής. Και αν δεν το δέχονταν, θα τον απέλυγε. Θα έκανε και το επίδομα ανεργίας. Εκτός αυτού, βέβαια, περνάτε και σε αυτό που κάνετε όλοι σας. Και αφήστε τα αυτά. Εδώ φάγατε δισεκατομμύρια από τα ασφαλιστικά ταμεία. Εδώ κόψατε συντάξεις. Εδώ κόψατε μισθούς. Τα πήρατε όλα πίσω.
Τώρα έρχεστε να λαϊλατίσετε και να ληστέψετε ουσιαστικά και τα 2,5 δις αποθεματικά που είναι από τον ΟΕΚ και από τον ΟΕΕ, από την Εργατική Εστία δηλαδή, και από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας. Πού θα τα πάτε αυτά? Θα αποφασίσουν τα Golden Boys, γιατί έχετε φτιάξει και αυτά. Πώς θα τα παίρνουν το μήνα αυτοί? Τα 400 ευρώ που παίρνουν οι άνεργοι θα δουλέψουν εθελοντικά σε αυτόν τον τομέα? Για πέστε μας, όσο και στη ΔΕΗ, όσο και αλλού, που δεν είναι σημερινό φαινόμενο, αλλά είναι μόνιμο φαινόμενο. Πού θα τα πάτε αυτά τα 2,5 δις, συν την περιουσία που έχει ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας? Πού θα τα πάτε αυτά? Τα 3.500 στρέμματα, τόσα δεν είναι, Χρήστο? 3.500 στρέμματα που έχει στα αδόμητα ακίνητα, πού θα τα πάτε? Θα φτιάξετε εργατικές κατοικίες? Θα τα ανταλλάξετε? Τώρα φέρνετε και λέτε ότι λύνουμε και το πρόβλημα της εργατικής κατοικίας. Ακούστε τώρα. Τι θα κάνετε? Σπίτια. Θα πάει ο εργαζόμενος να πληρώνει ενίκιο. Και μετά θα μπορεί να το ξεχρεώσει. Βάλτε λοιπόν πόσο ενίκιο θα πληρώνει και πόσα θα είναι για να το αγοράσει, να δούμε αν μπορεί ένας μέσος εργαζόμενος να πάρει σπίτι από την εργατική κατοικία. Ναι, εντάξει, δεν μπορέσουν να τα πάρουν άλλοι. Άρα καταλυστεύεται και αυτό. Οπότε, για να τελειώσω, αναβαθμίζεται, λέτε, ο ΑΕΔ. Συμφωνούμε όταν αναβαθμίζεται και γίνεται ΙΠΕ. Για ποιον όμως? Για τους εργαζόμενους? Δεν τους πελακάτε, πώς το λένε, θα τους πετάξει έξω με το ζόρι. Να μην πληρώνετε ούτε αυτά τα επιδόματα ενεργείας. Θέλετε να τους δώσετε φτηνούς ευέλικτους παντού. Τζάμπα κρέας. Να το μοιράσετε στις επιχειρήσεις. Θέλετε να δώσετε δισεκατομμύρια στην κατάρτιση και επανακατάρτιση, η οποία έχει αποδειχθεί τι ήταν τόσα χρόνια. Ο τίτλος λοιπόν λέει «Δουλειές ξανά». Καταρχήν, κλείνω εδώ. Καταρχήν, δεν έχω ξανακούσει νομοσχέδιο με τέτοιο τίτλο. Αυτό είναι σπότ διαφημιστικό. Καθαρά πράγματα. Άκου «Δουλειές ξανά» νομοσχέδιο. Έχετε δει κανένα ποτέ κανένας? Εγώ τουλάχιστον 20 χρόνια που είμαι εδώ μέσα δεν έχω δει τέτοια. Μπαίνουμε σε καινούργιο στυλ τώρα. Αμερικάνικο. Δουλειές ξανά. Μάλιστα. Εγώ θα έλεγα, αφού το χρησιμοποιείτε και το χρησιμοποιείτε, να βάλετε και μερικές λέξεις. Χρυσές δουλειές για τους μεγαλοεπιχειρηματίες. Αυτός είναι ο κανονικός τίτλος του ίδιου του νομοσχεδίου. Εμείς λοιπόν λέμε στο λαό, στους εργαζόμενους, να δυναμώσει τον αγώνα του. Να αγωνιστεί για να σταματήσουν όλα αυτά. Έχει εμπειρία από τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης που όλοι σας τις πιπηλάτε σαν καράμελα εδώ πέρα. Τέλος. Έχει μεγάλη εμπειρία. Και επειδή έχει μεγάλη εμπειρία, απέναντι σε αυτή την επίθεση, την καινούρια που δέχεται, να μεγαλώσει την ενεργητική συμμετοχή στους αγώνες, στα εργατικά σωματεία, να πάρει την υπόθεση στα χέρια του και πιο ενεργητικά να στηρίξει το ΚΚΕ, που όχι μόνο έχει δικαιωθεί αυτά τα χρόνια, αλλά κυρίως είναι στην πρώτη γραμμή των αγώνων για καλύτερες μέρες, έστω και τους εργαζόμενους.